Καλώς ήρθατε στο Ινφοεπίδομα. Είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα μιλήσουμε γύρω από το Α21 και την εκαθάριση της πρώτης δόσης για το 2023. Πού μπορούμε να βρούμε την εκαθάρισή μας, με ποιανού τους κωδικούς μπαίνουμε μέσα στη φόρμα ώστε να μας εμφανιστεί, τι σημαίνει η εκαθάριση και τι ακριβώς μας πληρώνει για κάθε μήνα πληρωμής. Όπως επίσης θα αναφερθούμε και σε κάτι που απασχολεί αυτή τη στιγμή πάρα πολλούς δικαιούχους γύρω από κάποιες ακυρωτικές επισημάνσεις που έχουν εμφανιστεί μέσα στις αιτήσεις τους. Πολλές φορές οι επισημάνσεις αυτές ναι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και θα εξηγήσουμε πότε υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί μια τέτοια επισήμανση. Ωστόσο θα δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε δικαιούχους οι οποίοι κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουν αναστολή πληρωμής και η αίτησή τους θα έπρεπε να προχωράει κανονικά. Πάμε λοιπόν γρήγορα να δούμε πώς μπαίνουμε μέσα στην αίτησή μας. Πληκτρολογώντας τη μηχανή αναζήτησης Α21, επιλέγουμε επίδομα παιδιού Α21. Εδώ θα κάνουμε μία μικρή παρένθεση. Στις πληροφορίες κάτω από το βίντεο που παρακολουθείτε θα σας έχω link με παλαιότερο βιντεάκι όπου δείχνουμε το πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα με τον ΟΠΕΚΑ. Άμεσα, απευθείας, με υποκατάστημα ΟΠΕΚΑ, όχι με το 1555. Παιδιά, το 1555 είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο το οποίο αφορά θέματα ΟΠΕΚΑ, ΟΑΕ, ΔΕΦΚΑ, γενικότερα έχει κάποιες πληροφορίες, δεν είναι όμως ούτε ΟΑΕ, ούτε ΕΦΚΑ, ούτε ΟΠΕΚΑ. Καλό είναι να δίνουμε βάση μόνο στον φορέα από τον οποίο, εν πάση περιπτώσει, ενδιαφερόμαστε για το θέμα που θέλουμε να ενημερωθούμε. Εδώ λοιπόν για τον ΟΠΕΚΑ, για το Α21, μπαίνοντας μέσα στη φόρμα, βλέπουμε εδώ γράφει επικοινωνία. Αν πατήσουμε επάνω, μας ανοίγει μία λίστα με περιφέρειες, όπου εάν πατήσουμε επάνω στην οποιαδήποτε θα δούμε για ποιες περιοχές εξυπηρετεί η συγκεκριμένη περιφέρεια για θέματα Α21 και εμφανίζει το mail της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Οπότε, εκτός από την έτοιμη φόρμα, την οποία όπως σας είπα θα σας έχω κάτω στις πληροφορίες από το βίντεο, το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΟΠΕΚΑ, μπορείτε να στείλετε ένα απλό mail, παίρνοντάς το από εδώ πέρα και επικοινωνώντας με το αντίστοιχο τμήμα για το θέμα που σας απασχολεί για το Α21. Κλείνει μικρή παρένθεση, συνεχίζουμε. Μπαίνουμε λοιπόν στην αίτησή μας, πατάμε είσοδος με διαπιστευτήρια τάξης. Συνέχεια στο τάξης, εδώ καταχωρούμε τους κωδικούς τάξης του ετούντα και υπενθυμίζουμε πως για να εμφανιστεί η εκαθάριση όταν και εφόσον το σύστημα λειτουργεί κανονικά, γιατί θα αναλύσουμε και κάτι γύρω από αυτό, απαραίτητα και αποκλειστικά η εκαθάριση κάθε πληρωμής υπενθυμίζουμε πως εμφανίζεται μόνο στον ετούντα. Αν μιλάμε λοιπόν για ένα έγγραμμο ζευγάρι, όπου η αρχική αίτηση έχει υποβληθεί στα στοιχεία του πατέρα, ένα παράδειγμα δίνω, η εκαθάριση πληρωμής εμφανίζεται μόνο αν μπούμε μέσα στην αίτηση με τα στοιχεία του πατέρα. Αν μπούμε με τα στοιχεία της μητέρας, δεν εμφανίζεται η εκαθάριση. Άρα λοιπόν, απαραίτητα με τα στοιχεία του ετούντα, καταχωρούμε τους κωδικούς τάξης και πατάμε είσοδος. Αμέσως μετά πατάμε εξουσιοδότηση. Επόμενο βήμα να καταχωρήσουμε τον άμκα του ετούντα και να πατήσουμε είσοδος. Εδώ είναι προσυμπληρωμένο το αφημί του. Καταχωρούμε λοιπόν τον άμκα, πατάμε είσοδος και έχουμε μπει μέσα στην αίτησή μας. Επάνω στην αρχική σελίδα της αίτησης θα εμφανίζονται τα προσωπικά στοιχεία του ετούντα. Αμέσως από κάτω ένας πίνακας με το ιστορικό των αιτήσεων. Εκεί υπενθυμίζουμε πως απαραίτητα η αίτηση που έχουμε υποβάλει, που έχουμε ξεκινήσει για το τρέχον έτος, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει στην κατάστασή της πως είναι υποβληθήσα. Σε καμία διαφορετική περίπτωση η αίτηση δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν προχωράει και δεν θα μας πληρώσει. Μόνο όταν η αίτησή μας στην κατάσταση αναφέρει υποβληθήσα, σημαίνει ότι έχει κλείσει και ανάλογα με την πορεία της θα υπάρχουν και οι πληρωμές. Κάτω λοιπόν από αυτόν τον πίνακα, αν και εφόσον μπούμε με τα στοιχεία του ετούντα όπως αναφέραμε και λίγο πιο πριν, θα εμφανίζεται αυτός εδώ ο πίνακας
όπου είναι η εκαθάριση της κάθε πληρωμής. Εκαθάριση πληρωμής για 31 Μαρτίου 2023 είναι η πρώτη δόση, η πληρωμή της πρώτης δόσης για το τρέχον έτος. Η επόμενη, όπως είπαμε, είναι τον Μάιο. Θα σας έχω επισυνάψει βιντεάκι μέσα στο οποίο μπορείτε να βρείτε όλες τις πληρωμές του έτους κάτω από το βίντεο που παρακολουθείτε στις πληροφορίες. Οπότε όποιος βλέπει αυτή εδώ ακριβώς την εικόνα στην εκαθάρισή του, αναφέρει πληρωμή και το ποσό, η αίτησή του προχωράει κανονικά και θα του πιστωθεί το ποσό που αναφέρεται εδώ. Τι εστί όμως εκαθάριση. Εάν λοιπόν πατήσουμε εδώ ακριβώς πάνω στο βελάκι, θα μας ανοίξει μία ανάλυση της εκαθάρισης. Η εκαθάριση αυτής της δόσης λοιπόν αφορά τους δύο προηγούμενους μήνες, πάντα κάθε πληρωμή αφορά τους δύο προηγούμενους μήνες. Αυτή τη στιγμή μας εμφανίζει μόνο δύο μήνες, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, γιατί έχουμε Μάρτιο και μιλάμε για το 2023. Εννοείται όσο προχωράνε οι μήνες και οι πληρωμές, θα εμφανίζονται όλοι οι μήνες εδώ. Οπότε με βάση τα στοιχεία της οικογένειας, τη σύνθεση της οικογένειας αλλά και το εισόδημά της, υπολογίζεται ένα μηνιαίο ποσό, εδώ μας δείχνει το μηνιαίο ποσό ανάλογα με τη σύνθεση και το εισόδημα και το σύνολο ακριβώς επάνω. Από κάτω εμφανίζεται το IBAN το οποίο έχουμε καταχωρήσει για να γίνει η πληρωμή. Αυτό θα πρέπει, υπενθυμίζουμε, απαραίτητα να είναι στο όνομα του ετούντα. Ο λογαριασμός πλέον θα πρέπει να είναι στα στοιχεία του ετούντα. Και αυτή την εικόνα έχει μία εκαθάριση η οποία δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα και θα συνεχίσει κανονικά τις πληρωμές της. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται όταν έχουμε μία τέτοια εικόνα. Εμφανίζεται η εκαθάριση πληρωμής, ωστόσο εμφανίζεται και αυτή η επισήμανση. Οφειλές προς τον ΟΠΕΚΑ από προηγούμενα έτη. Τι σημαίνει αυτό? Αρχικά να πούμε πως μία τέτοια επισήμανση, ναι, μπορεί να αφορά στην πραγματικότητα όντως να υπάρχει κάποιο θέμα με την αίτηση. Συνήθως μας εμφανίζεται όταν από λάθος υπολογισμό του ΟΠΕΚΑ. Αυτό είναι ένα ερώτημα που δυστυχώς δεν μπορώ να σας το απαντήσω γιατί δεν το γνωρίζω. Από ενδεχόμενο λάθος έχει εγκριθεί μια αίτηση στο παρελθόν. Οι πληρωμές κανονικά συνεχίζονταν σε έναν δικαιούχο που όμως για κάποιον λόγο δεν θα έπρεπε να δικαιωθεί το επίδομα τέκνου. Μπορεί αυτό να αφορά είτε κάποιο έγγραφο το οποίο δεν έχει ελεγχθεί σωστά, αυτό μπορεί να αφορά οικονομικά δεδομένα τα οποία αλλάξανε μεταγενέστερα και γι' αυτό προχώρησε μία αίτηση, μετά όμως από έλεγχο είδαν ότι τελικά δεν θα έπρεπε να προχωρήσει. Γενικότερα είναι μία επισήμανση που ναι εμφανίζεται σε δικαιούχους εάν και εφόσον συντρέχει λόγος. Ένας ακόμα λόγος να εμφανιστεί μία τέτοια επισήμανση, όταν όμως, ξαναλέω, ισχύει κάτι τέτοιο, έτσι, είναι όταν έχουν, παραδείγματος χάρη, γίνει τροποποιητικές στις φορολογικές δηλώσεις περασμένων ετών, όπου αλλάζουν τα οικονομικά δεδομένα, οπότε με βάση αυτά θα έπρεπε να γίνει και αλλαγή στο επίδομα τέκνου. Και γιατί όχι, είναι πολύ πιθανό να μην ήταν και δικαιούχος γενικότερα ο ετούντας. Οπότε εμφανίζεται κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση, όταν μας εμφανίζεται αυτή εδώ πέρα η εικόνα στην εκαθάρισή μας, το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να επικοινωνήσουμε με τον ΟΠΕΚΑ. Το ξανατονίζω, όχι το 1555. Δεν έχουν εικόνα των οικονομικών μας στοιχείων, οπότε πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον ΟΠΕΚΑ άμεσα. Ωστόσο, φέτος γενικότερα η πλατφόρμα του Α21 μας έχει έτσι λίγο ανακατέψει. Λόγω συστημικών σφαλμάτων δεν μπορούν να γίνουν σωστά οι διασταυρώσεις. Το είδαμε και λίγο πιο πριν με τις διασταυρώσεις μέσω MySchool. Δεν μπορούσαν να διασταυρωθούν τα τέκνα γύρω από την φοίτησή τους. Τώρα δυστυχώς το βλέπουμε και για τα στοιχεία από την ΑΔΕ, τα στοιχεία τα οικονομικά που ανακτά η φόρμα, ούτως ώστε να υπολογιστούν και τα σωστά ποσά.
Μία τέτοια εικόνα δεν σημαίνει απαραίτητα πως όντως υπάρχει πρόβλημα στην αίτησή μας. Λόγω λοιπόν συστημικών σφαλμάτων εμφανίζεται αυτό σε πολλούς δικαιούχους που η αίτησή τους δεν έχει κανένα λόγο να μπει σε αναστολή πληρωμής. Αυτό που έχουμε να κάνουμε πρωτίστως είναι να επικοινωνήσουμε, όπως είπαμε, με τον ΟΠΕΚΑ. Από εκεί και έπειτα, δυστυχώς, κάτι το οποίο δεν είναι στο χέρι μας, είναι το εξής, ότι η πληρωμή δεν θα γίνει στην ώρα της. Ωστόσο, δεν χάνουμε τα χρήματά μας. Δεν χρειάζεται να ανησυχούν οι δικαιούχοι. Τα ποσά αυτά απλά θα πιστωθούν αναδρομικά στους δικαιούχους σε μία από τις επόμενες πληρωμές. Κατά πάσα πιθανότητα την δεύτερη πληρωμή του επιδόματος, αυτή που θα πιστωθεί τον Μάιο, θα γίνει ένας σωστός έλεγχος. Όπως είπα και λίγο πιο πριν, το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να επικοινωνήσουμε με τον ΟΠΕΚΑ για να ελεγχθεί η αίτησή μας, με μία μικρή πιθανότητα να προλάβει να γίνει η πληρωμή. Αυτό που έχουμε ως ενημέρωση είναι ότι στην περίπτωση που δεν εμφανίζεται εκαθάριση σε μία αίτηση, η εκαθάριση με την προηγούμενη μορφή της, αυτή που στην αρχή εξηγήσαμε, δεν θα υπάρξει πληρωμή για αυτή τη δόση. Δυστυχώς λοιπόν θα υπάρξει καθυστέρηση στους δικαιούχους. Δεν χρειάζεται όμως να ανησυχούμε, δεν χρειάζεται να μας απασχολούν αυτά εδώ τα ποσά, ειδικά στην περίπτωση που όλα τα προηγούμενα έτη δεν είχαμε κανένα απολύτως θέμα με το επίδομα. Απλά παιδιά, υπομονή σε αυτή την περίπτωση, είναι σφάλμα, προσπαθούν να το διορθώσουν, είναι τεράστιος ο όγκος των αιτήσεων που πρέπει να ελεγχθούν και γι' αυτό θα υπάρξει και αυτή η καθυστέρηση ενδεχομένως στις πληρωμές. Πάμε να δούμε και μια άλλη εικόνα. Είναι αυτή. Αυτή αφορά κάτι, ένα ευτυχές γεγονός. Πότε λοιπόν, ενώ έχω υποβάλει την αίτησή μου και αυτή έχει οριστικοποιηθεί κανονικά, βλέπω στην εκαθάριση και στην ανάλυση αυτής μηδενικά ποσά. Αυτό εμφανίζεται όταν δικαιούχος, το τέκνο δικαιούχος, έχει πρόσφατα γεννηθεί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η εκαθάριση της πρώτης δόσης αφορά τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, όπου εδώ βλέπουμε μηδενικά ποσά. Αυτό σημαίνει ότι το μωράκι για το οποίο έχουμε αιτηθεί έχει γεννηθεί πολύ πρόσφατα, έχει γεννηθεί τον Φεβρουάριο, οπότε για τον Ιανουάριο δεν του υπολογίζεται ποσό, γιατί δεν είχε γεννηθεί ακόμα, και για τον Φεβρουάριο που ναι μεν έχει γεννηθεί, αλλά όπως έχουμε πει, δικαίωμα πληρωμής αποκτά κάθε μωράκι από τον επόμενο μήνα από αυτόν της γέννησής του, γι' αυτό λοιπόν και εδώ πέρα εμφανίζονται μηδενικά ποσά. Γι' αυτό δυστυχώς το μωράκι δεν θα πληρωθεί τώρα μεθαύριο που θα γίνει η πληρωμή της πρώτης δόσης, θα περιμένει και τον Μάιο θα λάβει ό,τι δικαιούται να λάβει από τον Μάρτιο και μετά. Αυτά λοιπόν γύρω και από αυτήν την εικόνα στις εκαθαρίσεις. Πατάμε like στο βιντεάκι, δεν ξεχνάμε να πατήσουμε εγγραφή στο κανάλι για να μπορούμε να ελέγχουμε οποιαδήποτε νέα εξέλιξη γύρω από το Α21, αλλά και άλλα επιδόματα και παροχές που μας αφορούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μία φορά. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο.